Λοιπόν, με τον οδηγό τον κύριο Τροβά, λίγο πριν την έναρξη των αγώνων, και θα θέλαμε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας για τον αγώνα αυτό στην Τρίπολη. Επιστροφή μετά πολλά χρόνια σε πίστα. Είχε αρκετό καιρό να γίνει η Τρίπολη. Ο καλός είναι πολύ καλός ο καιρός. Πιστεύω να πάνε όλο καλά. Να διασκεδάσουμε. Ο στόχος ο δικός σας σήμερα? Τίποτα, διασκέδαση και ό,τι προκύψει. Με τον οδηγό, τον κύριο Σαλταμπάκο, λίγο πριν από την έναρξη των αγώνων, εντυπώσεις για τον αγώνα μας εδώ στην Τρίπολη και βέβαια τους δικούς σας στόχους αναφορικά με τον αγώνα. Γεια σας από μένα. Εύχομαι καλή επανεκκίνηση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ταχύτητας. Φυσικά μας λείψανε, διότι συνέπεσε και ο κορονοϊός και από το 19 πάψαμε να τρέχουμε στις ταχύτητες. Υποδεχόμαστε με χαρά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Εμείς τρέξαμε στην κατηγορία του ενιαίου. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει το ενιαίο, άρα έχω μπει σε μια κατηγορία που έχει πολύ πιο δυνατά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που δεν συναγωνίζονται ούτε βάσει υποδύναμη ούτε βάσει προδιαγραφών. Όμως είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρόντες, θα απολαύσουμε τον αγώνα. Και αν βγει και κάποιο καλό αποτέλεσμα, καλώς να έρθει. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, είστε έτοιμος, το πόδι πατημένο στο γκάζι. Θα θέλαμε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας για τον αγώνα. Ωραία η διοργάνωση. Πολύ ωραία. Ο καιρός μας βοήθησε. Ήθελα να πάμε μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ηλιάδη, καλώς ήρθατε στην Τρίπολη. Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν από την έναρξη του αγώνα. Βλέπουμε τα πόδια πατημένα στον γκάζι, όλα έτοιμα, και θα θέλαμε να μας πείτε τους δικούς σας στόχους για το παιχνίδι. Οι μου στόχοι είναι ευχαρίστηση και μόνο να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό αγώνα, ένα καλό τερματισμό. Θέαμα θα προσφέρουμε. Προσοχή παρακαλώ, σε 3 λεπτά. Ευχαριστούμε κύριε Ηλιάδη, καλή επιτυχία. Κύριε Μπισμπίκο, όλα είναι έτοιμα, βρισκόμαστε ελάχιστα πριν από την έναρξη του αγώνα. Τι να περιμένουμε σήμερα από εσάς? Ένα καλό αγώνα, να ευχαριστηθούμε. Θέαμα, είστε έτοιμος να προσφέρετε? Δεν νομίζω για θέαμα, αλλά για... Θα το προσπαθήσετε τουλάχιστον. Από γκάζι και ταχύτητα να υποθέσουμε πάρα πολλά, έτσι. Θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Τρίπολη δυναμικά στους αγώνες. Ηλίας Ασημακόπουλος, η παράδοση συνεχίζεται από τον πατέρα στο γιο και θα θέλαμε να μας πεις τις εντυπώσεις σου για τον αγώνα και τους στόχους σου για το σημερινό event. Και να γίνει το αεροδρόμιο από το 2017, 7 χρόνια. Είμαστε ευχαριστημένοι που ξαναγύρισε η Λέσκη και παλεύει να ξαναξυπνήσει τα Σιρκουή, πάλι το Πανέλληνο Πρωτάθλημα Σιρκουή. Σήμερα ξεκινάμε από την τρίτη θέση. Θέλουμε να τερματίσουμε για να το ευχαριστηθούμε. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Θέαμα, είσαι έτοιμος να προσφέρεις? Ναι. Ευχαριστούμε τους χορηγούς. Και τρελό γκάζι, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς μου που είναι μαζί μου και όλους τους θεατές που έχουν έρθει. Θα προσφέρουμε όσο καλύτερο θέμα μπορούμε. Δεν είναι κλειστή πόρτα. Για πάμε. Πόρτα, δεν τσιπάνω. Πάμε εκεί, θα πάμε. Thank you.
Με μεγάλη χαρά και τιμή έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαλιβελάκη, έναν θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας, πρωταθλητή στο Ράλι Ακρόπολης, και η δική σας παρουσία εδώ στην Τρίπολη νομίζω έχει το δικό του συμβολισμό και τη δική σας αξία. Θα θέλαμε δύο λόγια από εσάς. Μία παρένθεση. Χαλιβελάκηδες είμαστε δύο, τρεις. Εγώ είμαι ο Χαλιβελάκης. Λείπει ένα ακόμα αυτοκίνητο για να ολοκληρωθεί η κατηγορία Ε και να ξεκινήσει και τώρα, ο αγώνας τους. Και τώρα τρέχει ο γιος μου, ο οποίος πέρσι πήγε καλά, πήρε πρωτάθλημα. Μια χαρά είμαστε, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς βλέπετε στην Τρίπολη τη διοργάνωση? Το νούμερο 16, Χριστόφορος Αλεξόπουλος. Χρόνια πριν, την τελευταία που έγινε εδώ, έτρεχαμε Ρωμαίο και έσπασα το μοντέλο. Η φετινή διοργάνωση. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει θεσμός εδώ στην Τρίπολη? Ήτανε θεσμός και πρέπει να επανέλθει και να παραμείνει θεσμός. Κύριε Χαλιβελάκη, ευχαριστούμε πολύ, μεγάλη μας τιμή. Και εγώ τιμή. Να είστε καλά. Νούμερο 12, 1-12, 90. Με τον Πακό Γιώργα, ένα. Πώς είναι να τρέχει μια γυναίκα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ταχύτητας? Άμα έχεις τέτοιους φίλους και γνωστούς, άστο καλύτερα. Άρα, φράξιμο όλη την ώρα. Άρα οι φίλοι παίζουν και αυτοί το δικό τους ρόλο, έτσι? Πάντα. Πώς σας φάνηκε ο αγώνας Τρίπολη? Πολύ καλός για πρώτη φορά. Ελπίζουμε να ξαναγίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπακόγιωργα, ο μεγάλος νικητής σήμερα, πώς σας φάνηκε ο αγώνας? Υπέροχος αγώνας. Κερδίσαμε μετά από πολύ καιρό. Μακάρι να συνεχίσουμε τους αγώνες με τα σιρκουί. Άτυχο, είχα καλή μάχη με τον Καλκούνο και με τον Τροβά. Μπροστά ο Καλκούνος πίσω δεν έκανα καλή εκκίνηση. Εγκαταλείψανε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Θα ήθελα να ήταν η μάχη πιο μεγάλη, να μην είχαν την ατυχία αυτή. Αλλά η νίκη είναι νίκη. Ομολογούμε ότι προσφέρατε πλούσιο θέαμα, αποζημιώσατε το κοινό που είχε έρθει εδώ, και θα ήθελα να μας πείτε και πώς σας φάνηκε η διοργάνωση εδώ στην Τρίπολη. Ήταν καταπληκτική, υπέροχη διοργάνωση, πάντα τέτοια. Σκοπός να συνεχιστεί εδώ στην Τρίπολη, έτσι? Ναι, στην Τρίπολη. Και μακάρι να κάνουμε και περισσότερους. Ευχαριστούμε πολύ. Το παρόν στις αίρες, μεθαύριο.